του Εργατικού Κέντρου Λάρισας εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο δίκαιο αγώνα σας. Απαιτούμε να ικανοποιηθούν εδώ και τώρα τα αιτήματά σας. Είναι ένας αγώνας επιβίωσης απέναντι στην ίδια πολιτική που τσακίζει το αγροτικό εισόδημα και τσακίζει συνολικά το εισόδημα όλου του λαού με την ακρίβεια στα τρόφιμα και ως όλα όσα χρειαζόμαστε να ζήσουμε. Αυτή είναι η ίδια πολιτική λοιπόν, είναι της πράσινης ανάπτυξης και μετάβασης, της υλοποίησης του προαπαιτούμενου του Ταμείου Ανάκαμψης, της στήριξης και της κυρώσης απέναντι στη Ρωσία που έχει εκτινάξει το κόστος ενέργειας των τροφίμων και της ζωής μας στα ύψη. Είναι αγώνας λοιπόν κοινός απέναντι σε κοινό αντίπαλο. Συναντηθήκαμε άλλωστε στους αγώνες του προηγούμενου χρονικού διαστήματος για τις αποζημιώσεις των πλημμυροπαθών, για τη διεκδίκηση υποδομών για την αντιπλημμυρική προστασία. Είναι πάνω από 100 φορείς σε όλη τη Θεσσαλία συγκροτώντας συντονιστική επιτροπή σε μια σειρά αγωνιστικές πρωτοβουλίες όπως ήταν και το μεγάλο πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στις 16 Δεκέμβρη. Σε αυτόν τον δρόμο λοιπόν συνεχίζουμε απέναντι σε αυτή την πολιτική που θεωρεί τη ζωή μας κόστος. Απέναντι σε αυτό το κράτος που επιλεκτικά εκδηλώνει την ικανότητά του. Από τη μια είναι άφαντο και ανίκανο όταν καλείται να προστατεύσει τη ζωή μας από καιρικά φαινόμενα, να στηρίξει το εισόδημα και την επιβίωσή μας. Και από την άλλη, όταν η άγκη αυτή σμπρώχνει τους αγρότες και τους εργαζόμενους στον δρόμο του αγώνα, το βρίσκουμε ικανότατο απέναντί μας με ακαριαία αντανακλαστικά, προβάλλοντας ΜΑΤ και δυνάμεις καταστολής, προστατεύοντας τα συμφέροντα των μεγαλοκατασκευαστών που λιμένονται τους δρόμους που δεν μπορούμε ελεύθερα να βαδίσουμε, τους μεγαλεμπόρους, μεγαλοεπιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται τον κόπο και τον υδρότα μας. Και έχουμε τη δύναμη, φίλοι και συναγωνιστές αγρότες, να το κάνουμε και δίνουμε απάντηση και σε όλους εκείνους που θέλουν να μας φέρουν τον έναν απέναντι στον άλλο, λέγοντάς τους το εξής: όλοι εμείς